Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη. Αυτή που μιλάμε ρίχνει χαλάζι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και ανατολικά. Ο κόσμος, ενώ η εκλογική διαδικασία από το πρωί σε όλα τα εκλογικά κέντρα της πόλης εξελίσσεται ομαλά, λίγο ο καιρός μας τα χάλασε και πάρα πολλοί άνθρωποι έμειναν εγκλωβισμένοι μέσα στα αυτοκίνητά τους, περιμένοντας να περάσει η νεροποντή για να συνεχίσουν να πάνε στο εκλογικό κέντρο και να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Και θα ακούτε και από τη σύνδεσή μας ότι οι προτέντες σταματάνε να πέφτουν. Απίστευτο. Να πω ότι οι πρωταγωνιστές της πόλης μας ήταν τυχεροί, δεν είχε προλάβει να βρέξει, όταν πήγαν και άσκησαν το εκλογικό τους δικαίωμα. Ο κύριος Τακιάος, πάρα πολύ χαλαρός και ευδιάθετος, μόλις ψήφισε, έκανε λόγο για μία νέα μέρα που ξημερώνει αύριο, σίγουρος για το αποτέλεσμα, είπε «Βεντσεράμος, αφού λείπει το ΣΥΡΙΖΑ από τη διεκδίκηση αυτή, πάμε για την νίκη». Ο κύριος Ζέρβας μίλησε για μια πόλη η οποία της αξίζει αισιόδοξη καθημερινότητα, καλή καθημερινότητα, μια πόλη διαφορετική που θα λύνει τα προβλήματα και σε αυτό ευελπιστεί. Κάλεσε όλους τους πολίτες να ψηφίσουν για μια τέτοια νέα μέρα. Η κυρία Νοτοπούλου, παρότι δεν είναι στους διεκδικητές ανάμεσα, κάλεσε όλους τους πολίτες να δώσουν το παρόν τους, γιατί υπάρχει μεγάλη αποχή από τις κάλπες σε σχέση με την πρώτη Κυριακή. Στατιστικά τα εκλογικά κέντρα δίνουν τη μισή εκλογική αναμέτρηση από ό,τι ήταν την προηγούμενη Κυριακή. Ελπίζουμε να έχει να κάνει με τον καιρό που έπεσε λίγο η κίνηση και μέχρι τις 7 η ώρα να στρέψουν όλοι να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Τέλος, να πούμε ότι ο κύριος Γιάννης Βουτάρης, ο οποίος δεν πηγαίνει πουθενά πλέον χωρίς τη σύζυγό του, εξάλλου δήλωσε ότι μετά από τον δημαρχιακό θόκο θα αφοσιωθεί στην σύζυγό του που δεν έχει πολύ καιρό που παντρεύτηκαν. Ναι. Άσκησε το δικαίωμά του το εκλογικό και φεύγοντας είπε ότι ψήφισε το πιο καλό για την πόλη, τον δήμαρχο που θα έχει μεγαλύτερο συμφέρον ο κόσμος από αυτόν. Χωρίς να πει ποιος είναι. Όχι, βέβαια. Μαρία Βουτσά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Για ό,τι νότερο θα συνδεθούμε και πάλι με τη Θεσσαλονίκη.